Καλησπέρα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε και Ευαγγελία στην Εκκλησία, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, κύριε Γενικέ, από το ΔΔΕ, κύριε Περιφερειάρχο, ως εκπρόσωπος του ΔΔΕ, δηλαδή του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ελληνικής Ενέργειας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες της διοίκησης όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην υλοποίηση του πρώτου σταθμού φόρτισης των οχημάτων στην Ανατολική Αττική, εδώ μπροστά στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ραφούνας, του Κερμίου. Ο συγκεκριμένος σταθμός είναι το αποτέλεσμα μιας επικοδομητικής συνεργασίας του ΔΔΕ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα με την ερευνητική ομάδα Smart Well της Σχολής Ηλεκτρονών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, αλλά και του Δήμου, και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος εγκατάστασης περίπου 120 σταθμών φόρτισης σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους στην Αττική. Η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτού του έργου, που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα SARQ, καθώς έθεσε τις προδιαγραφές και ανέπτυξε όλους τους απαραίτητους αλγόριθμους προκειμένου να φορτίζονται τα ηλεκτρικά οχήματα με όσο το δυνατόν περισσότερη πράσινη ενέργεια, δηλαδή ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την ομάδα Smart Way, όπως επίσης και τον Δήμαρχο Ραφίνας και του Κερμίου, τον κύριο Ευάγγελο Κορνού, για τη συνεργασία του. Η ενεργό συμμετοχή της εταιρείας μας σε έργα που προωθούν νέες τεχνολογίες φιλικότερες προς το περιβάλλον αποτελεί βασική συνιστόσα της στρατηγικής, όπως σας ανέφερε και ο πρόεδρός μας. Όλες μας οι προσπάθειες συγκλίνουν σε ένα βασικό στόχο, στον εξυγχρονισμό των δικτύων και στη μετάβασή τους στην εποχή των ηθιών δικτύων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, επιχειρούμε συνεργασίες με πανεπιστήμια, δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, την τοπική αυτοδιοίκηση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πλήθος άλλων φορέων και οργανισμών και στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες που προάγουν την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών για έξυπνα δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε εταίροι σε 7 έργα έρευνας και καινοτομίας για τα έξυπνα δίκτυα. Χρηματοδοτούμενα από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και το Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αύξηση της διήθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα διανομής και την βέλτιση στη διαχείρισή τους. Επισημαίνεται ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20%, κάτι που σας προανέφερε και ο πρόεδρος, των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που καθιστά την ανάπτυξη της ηλεκτρικής βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό και ο ρόλος της εταιρείας μας, του ΔΔΕ, στη δημιουργία των σχετικών υποδομών είναι καθοριστικός. Εκτός όμως από το συγκεκριμένο project, θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά και στα υπόλοιπα εξυγχρονιστικά έργα που έχουν συντελεστεί από το ΔΔΕ στο Δήμο Ραφίνας του Κερμίου και να εξάρω την εξαιρετική ποιότητα συνεργασίας την οποία έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες υπογείωσης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που ξεκίνησαν πριν μερικά χρόνια, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, τη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και τη μείωση της συχνότητας των βλαβών. Θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση των επεκτάσεων του οδικού φωτισμού σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του Δήμου, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ήδη εγκαταστήσει πρωτικά 20 έξυπνους μετρητές στο υπόψη δίκτυο, το δίκτυο του οδοφωτισμού δηλαδή, με σκοπό την καταγραφή στοιχείων κατανάλωσης και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από το Δήμο. Επισημαίνω ότι θα συνεχίσουμε άμεσα την τοποθέτηση και άλλων έξυπνων μετρητών για την κάλυψη όλου του δικτύου του δημοτικού φωτισμού. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ηλεκτροδοτήσεις σημαντικών εγκαταστάσεων του Δήμου, σχολεία, γυμναστήρια, πλατείες κτλ. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι εντός του Δήμου σας, του Δήμου Ραφίνας του Κερμίου και συγκεκριμένα στον οικισμό Μελτέλη, αναπτύσσονται και από το ΔΔΕ και εξελίσσονται πολλά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία θα σηματοδοτήσουν τις μελλοντικές εξελίξεις στους τομείς της καινοτομίας και της ανάπτυξης των έξυπνων δικτύων, γεγονός που μας κάνει όλους ιδιαίτερα περήφανος. Σας ευχαριστώ.